Πόσα χρόνια εσείς μένατε στην Κύπρο, γιατί πήγατε εκεί λοιπόν για μία οντισιόν, όπως είπατε, λόγω της σχέσης σας με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, η οποία ήταν καρμική, γιατί ήσασταν μαζί στη σχολή. Μαζί στη σχολή, μαζί στις πρώτες παραστάσεις. Είχαμε κάνει και μια παράσταση σαν τελειόφοιτη, που ήταν πολύ ωραία παράσταση και πολλοί κόσμος, οι συνάδελφοι που την είχαν δει, μην το αφήσετε, κάντε το περιοδία, και κάναμε κάτι τρελές περιοδίες που οδηγούσε το Βάνι Ελισάβετ, που ήμασταν εμείς πίσω στην κομμένη. Το ζήσατε κι αυτό. Και πηγαίναμε στο Βόλο, επειδή ήταν ο τόπος μου, σε κάποια άλλα χωριά. Έχουμε περάσει απίστευτα. Η Ελισάβετ λοιπόν σας είπε ότι γίνεται μια οντισιόν στην Κύπρο. Ναι, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, όχι, οντισιόν γινόταν εδώ στην Αθήνα. Α. Και μου λέει, έχει ένα Κύπρο και ψάχνει, είχε πάει η Ελισάβετ, γιατί δεν είχε καταλάβει σωστά, αλλά ήθελε, της λέει, είσαι πολύ καλή, αλλά θέλω άντρα. Α, μου λείπει άντρας. Ναι. Και με παίρνει και μου λέει, ρε, εσύ δεν πας. Το σκέφτηκα, λέω, τι να πάω για την Κύπρο. Αλλά μετά το ξανασκέφτηκα το πρωί που ξύπνησα, γιατί ήταν 11 η ώρα, ας πούμε. Και λέω, μωρή, δεν πάω, έτσι, για την εμπειρία, για να μου φεύγει το άγχος σιγά σιγά με τις ακροάσεις. Και πήγα, του έκανα και με πήρε. Και έπρεπε, μου λέει, σε μια εβδομάδα πρέπει να κατέβεις κάτω. Και λέω, θα κατέβω. Και πήγατε στην Κύπρο και μείνατε εκεί 30 χρόνια. Έμεινα, ξεχάστηκα εκεί. Ναι, λέστε από την Κύπρο και δεν γεννηθήκατε. Όχι, όχι, δεν είναι από την Κύπρο. Όχι, δεν γεννηθήκατε στην Κύπρο. Όχι, όχι. Εγώ έτσι νόμιζα, το συνεννοήσαμε εδώ στο. Υπάρχει αυτό, δηλαδή. Εδώ τον μπερδεύουν και οι Κύπροι οι ίδιοι, ότι νομίζω ότι είμαι Κύπριο. Ούτε μιλάτε Κυπριακά μετά από τόσα χρόνια εκεί πέρα. Τι που το χορκάτο. Να ορίστε, δεν θα μίλαγε καλέ ο άνθρωπο. Τι που το χορκάτο, το ξέρει. Δεν έχω ιδέα, όχι. Πιο πέρα και από το χωριάτι. Εγώ ένα roundabout ξέρω και εγώ σε εκεί. Είναι πολλά. Καλά, τίποτα βαστά. Πώς θα διαχειρίζετε το άγχος ακροάσεις τότε, όταν ξεκινάτε, είναι μια διαδικασία που αγαπήσατε στην πορεία ή... Εντάξει, μωρέ, πάντα υπάρχει το άγχος. Εγώ έχω άγχος σε κάθε πρεμιέρα. Καλά, όλοι. Τώρα. Ναι, η παράσταση αυτή τώρα που θα κάνω θα είναι η 102η πρεμιέρα μου. Σε κάθε πρεμιέρα έχω άγχος, παιδιά, σε κάθε πρεμιέρα. Είναι ωραίο το άγχος αυτό, είναι δημιουργικό. Ναι, ναι, ναι. Είναι ναι. Δημιουργικό. Αλλά και... ακροάσεις ήμουνα, θεωρώ τον εαυτό μου αρκετό τυχερό. Δεν έκανα πολλές ακροάσεις στη ζωή μου. Mm-hmm. Έκανα μια-δυο στην Αθήνα. Mm-hmm. Στη μια δεν με πήραν γιατί έκανα λάθος το όνομα του μουσικού. Δεν ξεφτυλίστηκα. Και ο μουσικός ήταν κάτω. Τέλειο. Και ήταν και κάποιος γνωστός τώρα. Δεν ναι, ναι, ναι. Ναι. Ποιανού είναι το τραγούδι, είπα έναν άλλον έχω. Τέλειο. Και ήταν δικό του. Τέλειο. Λοιπόν. Και μετά έγινε αυτή η ακρόαση και με πήραμε. Μετά στην Κύπρο, γι' αυτό είναι και η τύχη, είναι σημαντικό έτσι, μέρος της δουλειάς. Βαφτίστηκα πρωταγωνιστής. Εγώ δεν ήξερα τι πάω να παίξω. Ναι. Πάω να παίξω τι μου δώσουν. Ενός χρόνου ηθοποιός μου, σιγά. Που θα έλεγα κιόλας τι είναι αυτό, αν είναι πολλά τα λόγια. Και τελικά ήταν τέτοιο το έργο που ήταν ένα έργο που δεν υπήρχε. Τι δεν υπήρχε. Το έγραφε εκείνη την ώρα αυτό. Α. Και τρελαθήκαμε στον αυτοσχεδιασμό. Φρέσκος εγώ από τη σχολή. Ορεξάτος με τους αυτοσχεδιασμούς και αυτά. Και έρχεται μετά από ένα μήνα ένα κείμενο που ήμουν εγώ. Όλο το κείμενο. Άρα πάτησε πάνω σας, ναι, για τον ρόλο. Οπότε γι' αυτό λέω η τύχη. Αμέσως αυτό έγινε παράσταση, έγινε σούσουρα. Οπότε άρχισα να παίζω μόνο πρώτους ρόλους.